Ροσμάρινους οφισινάλης δενδρολίβανος ο φαρμακευτής. Σκηνοθεσία Ανδρέας Σκιαδήμας. Είναι αγοράκι. Αυτό που χρειάζονταν εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο ένα χαμόγελο και μια βαθιά ανάσα. Ό,τι σου ήπρεπε, εδώ έχεις το. Εδώ τώρα έχεις το. Εδώ έχεις το. Ο Λευτέριος είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος που ξέρει λατινικά, που έχει γυρίσει τον κόσμο πιθανόν. Αλλά είναι κριτική η καθαρή λέξη. Ό,τι σου ήπρεπε, εδώ έχεις μην το. Μην το σκέφτεσαι. Εδώ έμαθες το δρόμο. Ό,τι σου ήπρεπε, έχεις το εδώ. Τώρα το έχεις. Εδώ έχεις το ή έχεις το εδώ. Έχεις το εδώ. Το ξέρουμε ότι είναι κριτικός, το βλέπουμε ότι είναι κριτικός. Μας πείθει είναι όντως κριτίκαρος. Να με περιμένει σύντομα. Αν δεν έχω φύγει, μη σκιάζεσαι. Εδώ έμαθες το δρόμο. Είδες και που θέτω το κλειδί. Ό,τι σου ήπρεπε, έχεις το εδώ. Κίνηση. Ενέργεια. Πήγαμε με ρεσέρβα. Την πρώτη φορά που πήγα. Οδηγάω εγώ και παίρνει μια κοφτέρα το λάστιχο και το σκίζει. Τελειώνουμε τα γυρίσματα, πάμε να κάνουμε κάτι πλάνα διαδρομής. Παντιλίκια και τέτοια, σκάει το μπροστινό λάστιχο πάλι. Την πρώτη φορά που πήγα με σκασμένο λάστιχο, την τελευταία φορά που έφυγα, έφυγα με σκασμένο λάστιχο. Ένα μέρος στο πουθενά. Από εδώ αρχίσαν όλα. Κρύο όμως πολύ. Μέσα Μαΐου στην Κρήτη προσπαθούμε να βγάλουμε μια ατμόσφαιρα καύσωνα. Καύσωνα, το βλέπετε. Καύσωνα με φουλόβε. Πολύ κρύο. Ένα μόνο σκέφτομαι πώς θα μπω στη θάλασσα. Ξεφύτρωσε αυτός. Καλά, μπορεί να χρειάζεται κάτι. Μεγάλος άνθρωπος αυτή την ερημιά. Περίμενε, εσύ, περίμενε, μην βγεις έτσι έξω. Για δώσ' μου το λίνο. Τι να τον κάνεις το λίνο. Ας το καημένο το ζωντανό. Μη σε δαγκάσει και πτωσέψει. Από το συνεργείο βγήκε η ταινία αυτή. Ο καθένας ένιωθε δική του την ταινία και φάνηκε αυτό. Ο Νίκος είναι έτοιμος. Έλα πάμε, κολυμπάμε. Το ύπτιο. Όταν γύρισα από διακοπές στην Κρήτη, άκουσα την ιστορία του πραγματικού Ροσμαράκη. 8 χρόνια την ονειρευόμουν αυτή την παραλία. Δεν ξέρω αν ο θεατής βλέπει όλα όσα μπορώ να δω εγώ που έχω και αυτή τη φόρτιση με το μέρος. Βγείτε! Κώστα, βγαίνουνε τα παιδιά! Στην ταινία ο Νίκος ο Γεωργάκης παίζει τον εαυτό του. Ένας ηθοποιός με μεγάλες δυνατότητες, αλλά δύσκολος άνθρωπος. Γράφει, εντάξει. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος που είμαι με τα παιδιά και παίζω σε αυτή την ταινία. Είμαι πάρα πολύ ωραίος, ο σκηνοθέτης είναι πολύ καλός, η πρωταγωνίστρια είναι καταπληκτική. Η μουσική που θα παιχθεί θα είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ελπίζω... Χάσκαρ παραλύσεις κοντά στα Χανιά! Και τι θα ζωγράφεις εκεί, κόλλους με μπικίνι. Έλα! Άρα εκεί καταπέτα! Έρε το κοντρώνει! Αυτό τώρα πρέπει να το πατενάρουμε λίγο. Ξαλθεί μπορείς να μας βοηθήσεις αυτό. Χώμα, κάτι φαίνεται αφήσει. Έχουμε λίγο νερό. Νερό έχουμε νερά. Τώρα, πού να πάω τώρα, ούτε να στρίψω δεν χωράω. Με την όπιστα, να πάω πίσω με την όπιστα τόσα χιλιόμετρα. Να πας μπροστά. Στα χέρια σου, πας να τις πετάξεις. Αυτό είναι. Το κάνεις πολύ καλά, Είσαι πολύ καλός. Το κάνεις πολύ καλά και σε βλέπω πρωταγωνιστή στην επόμενη. Καμιά φορά όταν γράφεις κάτι, φαντάζεσαι πρόσωπα. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός. Εγώ έβλεπα
τον Νίκο τον Γιωργάκη. Τις αντιδράσεις του, το πώς τσαντίζεται, το πώς. Που δεν τον ήξερα προσωπικά μέχρι τότε, ίσως από αυτά που τον έχω δει να παίζει. Ξεκινάμε. Και εδώ στρίβει. Για πάμε. Να μου πεις πότε να σταματήσω. Δώσ' ναι. μου 3-4 δευτερόλεπτα ναι. να σταματήσω. Από 1.45 ισχύει το πλάνο. Και το κρατάμε και stop. Και τώρα μπαίνει το... Ναι, τσακ. Ναι, όπως είμαστε πάντως μπορώ να κάνω μία πίσω και να το ξανακάνουμε. Και από τώρα ισχύει το πλάνο. Δηλαδή στα 15 δεύτερα και μπαίνει. Θέλω ένα θελωτή να κάνει κλακέτα. Κανείς. Θέλεις. Ένα πρώτη. Όχι. Θα ακούσεις ένα ναι από μένα για το κλακ. Οκ. Περιμένεις. Τρέχει ήχος. Όχι, εγώ το λέω, ο ήχος τρέχει. Πάμε. Βλέπω τον Ηλία τον Αδάμη, ξέρω τη δουλειά του. Του στείλα το σενάριο, του άρεσε το σενάριο. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή, παιδιά. Σπάστε το πιάτο. Στη Ρωσία σπάνε ένα πιάτο μετά το πρώτο κάτω. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, με πολύ κατανόηση, με πολλή κουβέντα πριν, γι' αυτό και όταν χρειάστηκε να το πάρει πάνω του κάποιες φορές το πήρε, είχαμε αναλύσει πολύ την ταινία, ξέραμε τι θέλουμε να πάμε να τραβήξουμε και γι' αυτό πήγε και καλά η συνεργασία. Τι να πω για τον Ξανάκη. Άμα δεν υπήρχε Ξανάκης, δεν ξέρω αν θα υπήρχε η ταινία. Τα παιδιά σταματάνε να βοηθήσουν το τρελό παραγωγό που κολλάει. Το έχω κάνει επίτηδες αυτό, έτσι, για να απλά για να έχετε υλικό να γράψετε. Όχι, μην νομίζετε δηλαδή ότι έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Ευχαριστούμε. Ήταν ο άνθρωπος που έδινε τις λύσεις. Και κάτι ακόμα. Μας έκανε όλους να αισθανόμαστε εντός έδρας. Κάτι. Μία ακόμα. Κάναμε τη δεύτερη, πάμε για τρίτη. 28 άτομα συνεργείο για 10 μέρες γυρίσματα στην Κρήτη. Μέσα μου παλεύουν από τη μια ο σκηνοθέτης και από την άλλη ο παραγωγός. Σκηνές Μεσόα. Πόσα κουτιά φιλμ. Παραδοσιακό σπίτι στα Άπτερα. Αναγνωρισμένη και ακριβή ηθοποιή. Αξίζει όλος αυτός ο κόπος για μια μικρού μήκους ταινία. Τον Τάκη τον Δημητρόπουλο τον ξέρω από το χωριό. Είναι αυτό που λέμε, είχες και στο χωριό σου σκηνογράφο. Είχε τις 1002 μικρές λεπτομέρειες που στηρίζουν το χαρακτήρα του Λευτέριου. Έφερε δικά του πράγματα από την προσωπική του συλλογή. Κατασκευάσαμε όλα τα υπόλοιπα που έπρεπε να γίνουν. Το τέλειο πλατό. Πάρα πολύ δουλειά και ένα απίστευτο αποτέλεσμα. Αυτό κουράγιο. Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Σπίτι έχει χαρακτήρα και νομίζω ότι έτσι όπως το έχουμε κάνει ταιριάζει πιο πολύ με το χαρακτήρα του Λευτέριου. Κακό βότανο δεν υπάρχει. Μοναχά κατσί ανθρώποι. Είναι ένας γέρος ο οποίος είναι κοντά στη φύση, έχει γροζιασμένα δάχτυλα, έχει χαραγμένο πρόσωπο, είναι έτσι ξερακιανός. Κάπως έτσι είναι και το σπίτι, εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω απεριποίητο, το βλέπω πιο εντός εισαγωγικών φυσικό. Έλα να δεις την κουζίνα. Αυτό είναι το κοίτα εδώ φουρνό ξένο. Αυτό πώς έγινε. Ήταν αυτό έτσι. Όχι βέβαια. Τίποτα δεν ήταν. Τίποτα δεν ήταν έτσι. Νίκο. Έφυγε. Βγήκε έξω. Καλό είναι το κατσίκι να είναι στον τόπο των γυρισμάτων. Εκεί που θα νιώθει το χώρο του. Οπότε το καλύτερο είναι να πας να έρθει εδώ ο Φυσούν. Χωρίς πάρα πολύ κόσμο, λίγο πιο απομονωμένος αυτός με το κατζίγιο, ώστε να είναι αναγκαστική αυτή η δημιουργία αυτής της σχέσης. Ναι. Πού όμως θα γίνει αυτό. Ήτσες. Αλλά όπως και αν την πάρεις κάθεται. Ναι. Το κατζίγι να νιώθει άνετα ότι είμαστε οι δικοί του. Και πιο δικός θα πω, είναι ο Φυσούν. Είσαι και τσιμπούργια. Άμα μπορείς να τους μιλείς, σφάτηξε τα ματάκια σου. Και άμα φτάσουμε σπίτι, σε ξυπνάω. Μάγεψα τη φρόζα. Δεν δουλεύεις με τα χέρια, δουλεύεις με την ψυχή δηλαδή σε αυτό το θέμα. Πρέπει να νιώθεις τι φτιάχνεις εκείνη τη στιγμή. Στα χέρια του θα δεις την πείρα που έχει και το πόσο έχει δουλέψει.
Δείξτε τους, Τάκη. Και ήμουν και πολλά χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούσα να έχω την επαφή από το Αγρίνιο, ας πούμε, μέχρι την Κρήτη. Πιο πολύ δούλευα έτσι από φωτογραφία, δηλαδή ήμουν εδώ και δούλευα εκεί, πώς να σας το πω τώρα. Ένα καλτσούνι. Είμαστε στα Χανιά. Το μυστικό της μακροζωίας είναι το ελαιόλογο. Στα υπέροχα Χανιά. Δεν τρώμε καλτσούνι. Άλλη μια κατάθεση. Φεύγουν τα λεφτά. Φεύγουν τα λεφτά σαν το νεράκι. Ο Αντρέας είναι αγχωμένος. Κάνει πολύ καλή δουλειά να μην διαχέει το άγχος του σε όλους τους υπόλοιπους και δεν έχει το άγχος μόνο των πλάνων, το άγχος του σκηνοθέτη, έχει και το άγχος της παραγωγής. Καλός ή κακός, ο Αντρέας ασχολείται λίγο πολύ με όλα. Ναι. Μίλησα με τη διευθύντρια παραγωγής, εγώ είμαι ήδη στην Κρήτη. Ναι. Δεν μπορούμε να ξοφλήσουμε άμεσα, δηλαδή δεν είμαστε και διαφημιστικό. Μια μικρού μήκος πάμε να κάνουμε. Ναι, τι πρόβλημα. Σας χαιρετώ. Πάει αυτός. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι βιάζομαι. Καταλαβαίνω ότι όποιος βιάζεται... Σκοντάφτει. Όποιος βιάζεται... Σκοντάφτει. Αυτό και εγώ έτσι το βλέπω. Κάνει μια παύση. Θέλετε να μην... κάνω παύση. Καταλαβαίνω ότι όποιος δηλαδή, βιάζεται... Θέλω να βάζω το κόπο που όλα περνάει και φυσικό. Ησυχία. Τρέχει ο ήχος. Πάμε. Μπιπ. Κατ. Παγγέλη. Τρέχει. Πες. Δυο κλειστό φακό. Πού πας, Ηλία? Και βέβαια η υπέροχη Αθηνά η Μαξίμου, που είναι μια πολύ γλυκιά παρουσία με τη φωνή της τρυφερή κτλ. Έχοντας όμως και μια ωριμότητα της ηλικίας που απαιτούσε ο ρόλος. Άρης, Μελίνα. Να έρθει η καρέκλα να κάνουμε μια πρόβα. Κάθεται έτσι, θα το κάνουμε. Πού είναι ο Νίκος, έχει έρθει. Εγώ είμαι εδώ, στον δρόμο. Αυτό είναι το πλάνο που κάνουμε. Αυτό είναι το πλάνο. Και ο ηθοποιός που είναι. Έρχεται. Το έρχεται με την ιστορία, έπρεπε να είναι. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα άλλο πλάνο. Αντί να περιμένουμε και τον ηθοποιό. Το καλλιτέχνη. Ανδρέα. Έλα λίγο να δεις λίγο κάτι, ένα λεπτό. Βασικά συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ για να αποδείξουμε στην εργατιά την αλτερνατίβα στο προτσέ της υλικοτεχνικής και ατομικής τυπολογικής αναστολής της αριστεράς. Ωραία. Είμαστε έτοιμα να το γυρίσουμε. Ναι. Τέλεια. Και πάμε. Κατ. Το έχουμε. You don't get it. Να μας τρελάνει. Πάνω από 100 είναι ο άνθρωπος. Θα μπορέσετε να μείνετε για λίγο ακίνητος. Τέλειο. Τέλειο. Ωραία. Εσείς οι δύο είσαστε τα... η επίσημη βοηθή παραγωγής εκεί. Ναι, ωραία. Είμαι στο σκηνογραφικό, δουλεύω τα πάντα. Ξύλωσέ μου αυτή την κολόνα, φέρ τη κάτω και φέρε μου το σπίτι πιο αριστερά. Το κάνω. Να μου πείτε ότι φύγε πήγαινε στα Χανιά να φέρει, ξέρω, το χαρτί υγείας που ξεχάσαμε, δεν θέλω να το κάνω. Πνίγηκα. Με τράβηξε το σενάριο και ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ότι αναφέρεται στα βότανα. Έχει μεγάλο ταξίδι η βοτανολογία. Λες το! Ενώ η Στέλλα ανέπτυσε το σενάριο της πραγματικής ιστορίας του Ροσμαράκη, έπεσε πάνω στην πληροφορία για τη δημιουργία της Κιβωτού Βοτάνων στην Νορβηγία. Έτσι τα βότανα έγιναν ο δεύτερος άξονας ανάπτυξης του σεναρίου. Από το Ροσμαρίνους Δεντρολίβανο... Γι' αυτό σε λένε Δεντρολιβανάκι. Ο Πέτρος Οφισούν έχει μια τόσο υπέροχη φωνή, η οποία εγώ προσωπικά μες στην ταινία την χάρηκα μια-δυο στιγμές. Είπες το! Μανία! Ωραίο. Αυτό είναι. Αν σκηνοθετούσα την ταινία, αυτό που θα ήθελα περισσότερο θα ήταν περισσότερη εσωτερικότητα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία. Πάμε, Λάκα.
Οι φωτογραφίες είναι εκπληκτικές. Ανάλογα με το ύφος των φίλων του, τον είχαν επισκεφτεί προσωπικότητες μεγάλες. Για να μπω εγώ σε αυτές τις φωτογραφίες έκανε πολλή δουλειά. Φωτογραφίες της εποχής εκείνης με ανάλογες ηλικίες, καλλιτεχνική και τεχνική δουλειά. Τι σοκολάκια έβαλε για να με κεράσει. Όχι, δεν θα σας κεράσω κάτι όμως. Όχι, μην το λες, ξέρουμε όλοι τι θα ζητήσει. Κάτ. Γεια, θα τα πούμε στην Αθήνα ή μάλλον θα τα πούμε στην Δράμα. Το καλό είναι ότι όλοι έχουμε μοιραστεί το ίδιο όνειρο. Δεν είναι μόνο δικό μου όνειρο. Έχει μπει κόσμος τόσο δυνατά μέσα που το πράγμα πάει να απογειωθεί. Τη στιγμή που έχουμε κάνει τόσα έξοδα, έχουμε καταχρεωθεί, έχουμε ρίξει τόση σκέψη, τόση ενέργεια πάνω σε αυτό το project, ήρθε η ώρα να την απολαύσουμε κιόλας.